Δεν δέχονται την πολιτική επιστράτευση οι ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσης του νομού Καστοριάς. Παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους και δηλώνουν ότι τέτοιες τακτικές θυμίζουν άλλες εποχές. Εδώ πέρα μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω σε καταστάσεις που εμείς δεν τις έχουμε ζήσει, τις ακούγαμε για την Χούντα, αλλά μάλλον η Χούντα ήταν καλύτερη από ό,τι φαίνεται. Δεν το βλέπω για σωστό αυτό που θέλουν να κάνουν και τι νομίζουν ότι θα κάνουν με αυτή την υποτιθέμενη επίταξη και τι μπορούν να μας κάνουν δηλαδή. Τι θέλουν να ζητήσουν και τι να κάνουν. Ας έρθουν εδώ να τα πάρουν όπως είναι και να πάνε να τα δουλέψει όποιος θέλει. Έτσι κι αλλιώς την απαξίωσή μας την έχουν κάνει. Οπότε δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα παραπάνω. Χάλια. Το 1957 στις 1η Απριλίου, 4 τονών αυτοκίνητο, το πλήρωσα 120.000. Αυτό ξέρω. Και σήμερα θα πάρουν τζάμπα θέλουν. Αυτό είναι, αυτό έχω να πω. Απαράδεκτη. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Στην οικογένειά μας ασχολούμαστε με τον κλάδο της μεταφοράς από το 1953. Είναι μύθος αυτό που επικαλείται η κυβέρνηση ότι οι άδειες δόθηκαν τζάμπα. Ο πατέρας μου αγόρασε από το κράτος 75.000 την άδεια το 1969. Αυτό που επικαλείται η κυβέρνηση ότι μας τις έδωσε δωρεάν δεν ισχύει. Είναι παραπληροφόρηση και το κάνει μόνο και μόνο για να στρέψει την κοινή γνώμη εναντίον μας. Όταν θα μας δοθεί το φύλλο ατομικής πρόσκλησης, θα δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Ακόμα δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Ακραία ενέργεια χαρακτήρισε την επίταξη των φορτηγών ο νομάρχης Κώστας Λιάντσης. Όταν βέβαια οι κινητοποιήσεις γίνονται για ένα σκοπό και βέβαια δεν βρίσκεται λύση, σαφέστατα γίνονται κάποιες δυναμικές ενέργειες από αυτούς που έχουν το συμφέρον και θίγουν τα συμφέροντά τους να κάνουν ορισμένες κινητοποιήσεις. Το ζητούμενο βέβαια είναι ότι θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις, στο μέτρο του δυνατού, να ασακούνται οι προτάσεις των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν την κινητοποίηση από την πολιτεία και στο μέτρο του δυνατού να ικανοποιούνται, όπως έγινε εν μέρη βέβαια από τη συνάντηση που είχαμε με τους μολοπαραγωγούς. Βέβαια, ο τρόπος αντίδρασης εμένα τουλάχιστον με ξενίζει, γιατί τόσα χρόνια που βρίσκομαι σε αυτήν τη θέση και σαν αντινομάρχης και σαν νομάρχης, ποτέ δεν βρέθηκα στη θέση αυτή να αναγκάζομαι να επιδίδω στους υπευθύνους των κινητοποιήσεων ατομικές προσκλήσεις. Αυτό δεν ξέρω. Μου φαίνεται πάρα πολύ τραβηγμένο, πολύ ακραίο. Δεν μπορώ να το δεχτώ εύκολα. Γιατί είναι κάτι το ασυνήθιστο. Αυτό δηλαδή από το πρωί ξέφρασα και την αντίθεσή μου. Βέβαια, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τις εντολές των άνωθων υπουργών και του πρωθυπουργού. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι ακραίες ενέργειες δεν είναι και οι πιο σωστές. Θα πρέπει να βρίσκονται δημοκρατικά άλλοι τρόποι, όχι αυτό. Μια πολιτική επιστράτευση γυρίζει πολλά χρόνια πίσω.